Αλλά καλημερίζοντας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλό μήνα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια ερώτηση που αφορά τα απογευματινά χειρουργεία. Θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα έτσι αυτών των πρώτων ημερών λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων. Πώς πηγαίνουν, γιατί έχουμε μηνύματα από τον κόσμο, ρωτάνε, έχουν τις απορίες τους. Νομίζω ότι σπανίως μια μεταρρύθμιση τόσο κέρια. Ναι. Αποδεικνύεται ότι λειτουργεί τόσο γρήγορα. Δηλαδή, εμείς στη συνέντευξη τύπου που είχαμε κάνει την κρίση Μητσοκλέως, όταν ανακοινώσαμε την κοινή μας υπουργική απόφαση, είχαμε πει ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να κριθεί η μεταρρύθμιση σε βάθος χρόνου. Είχαμε ορίσει ως σημείο ραντεβού για να δούμε πώς πάει την ίδια μέρα ένα χρόνο μετά. Σήμερα, 15 μέρες, ναι. Η μεταρρύθμιση λειτουργεί σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Δηλαδή, σε όλα τα 165 νοσοκομεία πρέπει να έχουν ήδη κάνει έστω ένα απογευματινό χειρουργείο 100. Άρα, έχουν φτιάξει η ομάδα χειρουργική απογευματινή τα 100 νοσοκομεία. Και έχουν συνέχεια επανάληψη. Δηλαδή, έχουμε ροή συνεχόμενη και στο πάγκι. 100 από τα πόσα, από τα 125. Συμμετέχουν δηλαδή 100 από τα 125 νοσοκομεία, συμμετέχουν λιγότερο ή περισσότερο. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι συμμετέχει ακόμα και το Ιπποκράτειο. Το λέω γιατί το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη έλλειψη αναισθησιολόγων στη χώρα είναι το νοσοκομείο το οποίο εγώ είχα πει ότι πιστεύω ότι εκεί δεν θα γίνουν. Τελικά και εκεί γίνονται και μα έγινε και το τρίτο προχθές. Ναι. Άρα. Γι' αυτό το θέμα το κουβεντιάσαμε εδώ όταν έρθετε. Εγώ δεν πιστεύω καν, κύριε Υπουργέ, ότι είναι μεταρρύθμιση. Η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν. Έχω μια άλλη άποψη, αλλά εδώ έχετε υποσχεθεί και νομίζω θα το τηρήσετε. Να πάμε στα πολιτικά τώρα. Μην πούμε σε αυτό. Αλλά μην το δούμε γι' αυτό. Αν πιστεύετε αν είναι μεταρρύθμιση και η παιδεία δωρεάν κτλ., δικαίωμά σα πιστεύετε ότι θέλετε. Το ότι όλοι με κατηγορούσαν ότι δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και το εσύ και οι άνθρωποι εσύ δεν στηρίζουν. Και τελικά τα 100 νοσοκομεία κάνουν με ένα χειρουργείο, αυτό δεν συζητείτε, δεν είναι θέμα διαφωνίας. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω ετοιμαστεί για αυτό. Άρα, σας λέω. Δεν... Σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά δεν το ξέρω. Ένα λεπτό. Όλοι αυτοί που λέγανε, όσα λέγανε, πέσαν έξω. Ξέρετε, την περασμένη Τετάρτη κάνανε απεργία στα δημόσια νοσοκομεία για τα απογευματινά χειρουργεία. Κατάλαβε κανένας καμία απεργία? Όχι. Διότι κανένα νοσοκομείο δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Κάνανε πορεία έξω από το Υπουργείο Υγείας για τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν μαζεύτηκαν ούτε 30 άνθρωποι. Μάλιστα είχαν φωνάξει τις κάμερες και φύγανε χωρίς δηλώσεις. Την ίδια μέρα δε που κάνανε πορεία για τα απογευματινά χειρουργεία, 6 νοσοκομεία ξεκίνησαν απογευματινά χειρουργεία. Κάποια στιγμή πρέπει να συνεννοούμε σαν ανθρώπινες αντιπροσωπείες. Παιδιά, μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να έχουμε τις ιδεολογικές μας διαφωνίες, μπορεί να πιστεύω το Α, εγώ το Β, αλλά δεν μπορούμε να διαφωνούμε επί της πραγματικότητος. Εγώ δεν το ξέρω, σέβομαι αυτά που λέτε, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω επ' αυτό. Αυτό λέω. Σέβομαι όμως απολύτως. Βγάλετε την πρώτη. Ναι. Όταν έρθετε εδώ, το κουβεντιάσουμε αυτό. Είναι αντίθετο και ρωτήσετε. Δεν έχει δίκιο ο Υπουργός που προχωράνε το έρμα του άλλου νοσοκομεία σε απογευματινά χειρουργία. Θα την κάνουμε από κοντά. Ναι, ρε παιδιά, αλλά όταν γίνεται μια δημόσια διαφωνία ενός υπουργού με ένα ολόκληρο συνδικαλιστικό κλάδο. Και αποδεικνύεται μετά από 15 μέρες ότι αυτά που έλεγε ο Υπουργός ήταν τα σωστά. Και τα πραγματικά του αναφέρονται. Γι' αυτό ρωτήσαμε. Και όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές λέγανε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο στις τηλεοράσεις πράγματα ανεδαφικά. Δεν πρέπει κάποιος με ζωή να σου πει γιατί ρε παιδιά λέγατε αυτό στον κόσμο, αφού δεν ισχύουν. Αυτό θα το ρωτήσουμε όταν του έχουμε. Αυτό του ρωτάμε όταν του έχουμε εκείνου και μιλάμε μαζί του. Αλήθεια είναι αυτό. Του ρωτάμε γιατί φωνάζετε. Όταν οι συνάδελφοί σα συμμετέχουν, α πούμε. Του ρωτάμε. Αλλά είπαμε επειδή τώρα σα έχει εδώ πέρα μια σειρά από ερωτήσει άλλε για την οικονομία τη κουβέντα, να το αναλύσουμε από κοντά. Πιο σοβαρά θέματα. Όχι πιο σοβαρά. Άλλο Θέλω να σας ρίξω τα διαπλεκόμενα τώρα. Είναι στόχος ο Πρωθυπουργός, το πιστεύετε αλήθεια αυτό? Κύριε Σκουρή, αυτή ήταν δυσπερμένη εβδομάδα. Έγινε ζήτηση στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση πήραν ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή. Προχωράμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόμματος. Αυτή η ζήτηση είναι λίγο για μένα ανεφουσίας. Ο Μητσοτάκης δεν συγκυβερνάμε κανέναν. Είναι προφανές. Το κρατάω αυτό. Κάποτε για να φύγουμε από την κουβέντα. Ότι αυτό που έγινε πάλι χθες με την Εστία και τον κύριο Κοτάκη είναι, με συγχωρείτε, έφερα από μια βαριά λέξη τώρα πρωτομηνιά πρωί-πρωί, πολύ άσχημο. Δηλαδή πάλι εμπλέκουν τη γυναίκα του Πρωθυπουργού με ψέματα,
πάλι εμπλέκουν οικογένειες, τα ίδια που κάνανε 4 χρόνια. Ναι, δηλαδή δεν το ξέρει ο κόσμος. Τρεις μονάδες στο κεφάλι, τα ίδια κάνουν και τώρα. Τι πήραν, τι πήρε ο Κοτάκης στο κεφάλι, τι. Λέω ότι την ίδια πολιτική τοξικότητα είχαν 4 χρόνια, ίδιες εφημερίδες, της ίδιας πολιτικής παράταξης. Okay. Με τα ίδια έσχη. Και ο λαός είπε 23 μονάδες πίσω. Και συνεχίζουν τώρα στο ίδιο βιολί, με την ίδια τοξικότητα, με την ίδια τακτική. Ο λαός θα δώσει την ίδια απάντηση. Μην έχει καμία πολιτική. Κρατάω ότι είναι άνευ ουσίας. Εγώ κρατάω το άνευ ουσίας. Η συζήτηση αυτή για την διαπλοκή, ο Πρωθυπουργός δεν συγκυβερνάει, η κυβέρνηση προχωράει στα προβλήματα. Έτσι δεν τα είπατε? Σωστά. Λοιπόν, ωραία, το κρατάω αυτό. Ερώτημα τώρα, κύριε Υπουργέ, είπε ο κύριος Κασελάκης χθες είναι έτοιμος για Πρωθυπουργός. Καλά, ο κύριος Κασελάκης το έπεσε και ράμπος μου στο στρατό. Εθιτία 20 μέρων τώρα. Τι λέει ο κ. Κασελάκης, σε καμία ιδιαίτερη σημασία, το συζητάμε. Καλά, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι μια τραγωδία, να τη λύσουν μόνοι του. Και μάλιστα δημοσκοπικά. Ποια είναι τραγωδία, που είναι αρχηγός ο Κασελάκης? Προφανώς τώρα. Ακούστε. Κάποτε πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας με ειλικρίνεια. Ξέρετε αυτό το παραμύθι με το Βασιλιάς είναι γυμνός, δεν το έχει πει κανένας. Το ξέρω, πώς δεν το ξέρω. Και ένας είπε ο Βασιλιάς είναι γυμνός. Εγώ γενικά την γλώσσα μου δεν τη μαζεύω. Τώρα είναι εικόνα πολιτικού αρχηγού αυτή. Πρώτα απ' όλα είναι εικόνα στρατιώτου να κάνει πολιτικές δηλώσεις μέσα από ένα στρατόπεδο. Εσείς έχετε πάει στρατό? Συγγνώμη, γιατί το λέτε σε μας? Εδώ μιλάτε με τον πρώτο φαντάρο που συμμετείχε σε διαδήλωση, στην πορεία για το Πολυτεχνείο τη δεκαετία του 80, ως φαντάρος, με τη στολή του. Βασίλης Χωρίς. Να σας πω. Όταν είχα πάει στο στρατό, μας λέγανε να μην μιλάμε πολιτικά. Ακόμα και την εφημερίδα που διαβάζουμε να τη δείχνουμε, γιατί πρέπει να δούμε τα πολιτικά μας πράγματα. Μας λέγανε ότι οι στρατιώτες δεν εμπλέκονται στην πολιτική. Αυτά μας λέγανε. Άμα έρθει η Νέα Δημοκρατία θα τα λύσει αυτά, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, άμα έρθει η Νέα Δημοκρατία, αυτά θα τα λύσει όπως θα λύσει. Και το αν θα μπαίνει, μισό, να σας πω. Όπως είναι να μπαίνει ο Ρουβίκονα στη Βουλή και να πλώνει. Δεν είναι θέμα. Να σας ρωτήσω. Ένα-ένα τα ζητήματα. Ξαναλέω. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Άμυνας προφανώς, σε ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού, αντιμετώπισαν με μία ευγένεια την θητεία του κυρίου Κασελάκη. Για ποιο λόγο? Διότι ήταν πραγματικά κάτι ασύνηθες ένας αρχηγός αντιπολίτευσης να πηγαίνει στρατό. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Πολύ ωραία. Αυτή την ευγένεια και ελευθερία που του έδωσε το Υπουργείο, πώς τη χειρίστηκε ο κύριος Κασελάκης? Με σεβασμό σε ένοπλες δυνάμεις ή το ανάποδο? Εμένα η εικόνα ενός Κασελάκη να κάνει TikTok και να ζητάει την παράσταση του Πρωθυπουργού μέσα από ένα στρατόπεδο με ενόχλησε πάρα πολύ ως άνθρωπο που έχει πάει 18 μήνες στρατό. Με ενόχλησε πολύ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Θέλω να σας πω όμως. Ότι θα σας πω τι θέλω να πω. Εγώ πάλι συμφωνώ. Όχι, να σου πω αμέσως τι θέλω να πω. Θα κάνει μια μέρα μετά. Να σου πω κάτι. Αφού λες να ψήσουμε, μην την πούμε όλοι. Λέω και εμένα μου φάνηκε πολύ αντιαισθητικά πολιτικό αυτό και στρατιωτικά αντιαισθητικό. Υπάρχει στρατός λοιπόν, υπάρχει ιεραρχία. Αν αυτό είναι το πρόβλημα. Πέντε μέρες μετά. Αν αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι είναι, κύριε Υπουργέ. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται η πλάκα πια. Και έλεγε συγγνώμη. 20 μέρες υπηρετώ την πατρίδα μόνον. Αυτές 20 μέρες σέβομαι τις ένοπλες δυνάμεις. Θα έχανε η Βενετιά Βελόνη. Αυτό μου λέτε? Εγώ δεν είπα αυτό. Αυτό μου λέτε? Εγώ είπα. Θέλετε την ελληνικό στρατός? Εγώ είπα τι λέτε? Θέλετε την ιστολή? Εγώ αν ξέρω. Τεθωρακισμένος. Μαυροσκούφης ήταν. Εγώ αν ξέρω. Όχι. Αν είναι όπως τα λέτε, ξεφτιλίζεται ο στρατός με την ιεραρχία που έχετε μέσα και δεν λειτουργεί καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν είναι όπως τα λέτε, η αλήθεια είναι αυτή, είναι κύριε Υπουργέ μου. Όπως τα λέω και σας είπα και την ουσία. Ναι. Η έννοια της δυνάμεις. Ναι. Με μια πολιτική ευγένεια. Α, ήταν πολιτική ευγένεια. Εντάξει. Να κάνουμε πολιτικό ζήτημα αυτό το οξύμορο που έχει συμβεί. Θα το κάνουμε. Και, και το πεζεράμπο να το πούμε. Πώς το λένε. Σιλβέστρα Σταλόνε. Και μου βγάλει και τη φωτογραφία με τον Περέ την τρίτη μέρα. Να σας ρωτήσω τώρα, με την εικόνα από με τον ημερών σας, ο Ρουβίκονας μπήκε και στη Βουλή, πώς την κλείνετε? Και με αυτούς είστε βιονικοί. Θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενος. Γιατί αυτά τα κατακρίνετε ως αντιπολίτευση. Ναι, αυτά ως αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία τα κατήγανε εντονότατα, θέλω να πω. Εγώ δεν κατήγω ως αντιπολίτευση και λέω, αλλά ως κυβέρνηση. Κύριε, ξανά κοιλά τον άνθρωπο. Καλά κάνει και προς τιμή σας το λέτε, γιατί το λέγανε. Είναι απολύτως προφανές όταν τελείς ο παράδεκτο.
Υπάρχουν ευθύνες. Τους φτιάξανε στον ύπνο. Δεν ξέρω, αυτά τα λύσουν οι αρμόδιοι. Προφανώς φτιάξανε στον ύπνο. Ο πρόεδρος Βούλης. Ναι, ναι. Ερώτημα τώρα. Ναι. Ταυτόχρονα βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει μια τάση. Μια τάση να δείχνει. Γενικά η εικόνα του να ξετελεί με τα πάντα στην Ελλάδα είναι πολύ ενοχλητική. Λέει πάνε οι άλλοι τώρα, περνάνε τη φρουρά της Βουλής και ανοίγουν πανώ στην Βουλή. Τι να πει στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αφού μπορούν. Αφού μπορούν. Ξαναλέω, παιδιά. Πρώτα απ' όλα σας είπα, ως προς το ότι μπορούν, ναι, οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν γι' αυτό. Μάλιστα. Δύο. Mm-hmm. Ως προς την ουσία του πώς χειριζόμαστε την ελευθερία μας, χρειαζόμαστε εκεί. Εντάξει, ο καθένας. Ναι. Προφανώς και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά τι να κάνουμε. Ξαναλέω, αυτό μπορούν και το κάνουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ερώτημα τώρα. Έχω ταυτόχρονα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης πάει στον Άγιο Πάγο. Δεν είναι πρόβλημα που μετά από τόσο καιρό δεν ξέρουμε τι έγινε με αυτά τα ηχητικά, με αυτή τη μονταζιέρα. Ποιο εξωφρενική κατηγορία για την ελληνική δικαιοσύνη. Ότι κινείται αργά στο ζήτημα των τεμπών, δεν έχω ξανακούσει. Είμαι στην πολιτική 17 χρόνια βουλευτής. Είμαι ήδη 52 χρονών. Εμένα τον Άδωνη Γεωργιάδη για την Οβάρτης κατάφερε η ελληνική δικαιοσύνη να με αρχιοθετήσει μετά από 6 χρόνια. Και μιλάμε για μια υπόθεση που στο χρόνο έχουν αποδοθεί κατηγορίες σε 4 άτομα και σε 3 μήνες ξεκινάει δίκη. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ταχύτητα στην Ελλάδα στη δικαιοσύνη. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, είναι διαστημική ταχύτητα. Η ερώτηση είναι τελείως ανάποδη. Πώς θα καταφέρατε και πάει τόσο γρήγορα η δικαιοσύνη για το δυστύχημα των τρεμπών, σας η ερώτηση. Να δούμε τι κάναμε, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε γενικά για τη δικαιοσύνη και πάει η δικαιοσύνη τόσο γρήγορα παντού. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση εδώ. Α, δεν έχουμε καθυστερήσει, πάει γρήγορα. Το μάτι είναι τώρα σε πρώτο βαθμό μετά από 6 χρόνια. Και τα τέμπη θα είναι σε πρώτο βαθμό στον ένα χρόνο. Έχει καμία σύγκριση. Το 1/6 του χρόνου. Δηλαδή τρέχει η δικαιοσύνη για τα τέμπη 6 φορές γρήγορα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί με ρωτάτε, έχει. Ότι και στη μία και στην άλλη κατάσταση δεν υπάρχουν πολιτικοί κατηγορούμενοι. Αν συνεχίσει αυτό ο θεσμό, θα έχουν απόφαση εφετείου γρηγορότερα από ό,τι θα έχει το μάτι. Το ξέρετε αυτό. Είναι υπερήφανη η κυβέρνηση για την πολιτική της στο μάτι. Δεν υπάρχει, λέτε, δεν υπάρχει συγκάλυψη, υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες. Είναι υπερήφανη για το θέμα. Συγγνώμη για τα τέμπια, συγχωρείτε. Ναι. Με μπερδέψατε, είστε χύμαρος. Τι ακάμε. Συγκάλυψη, καμία συγκάλυψη. Όταν σας λέω ότι η δικαιοσύνη τρέχει με 6 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα για τα τέμπια, έχουμε κάνει και συγκάλυψη από πάνω. Mm-hmm. Δηλαδή όλα τα κάνουμε ταυτόχρονα. Αν μια υπόθεση δεν έχει καμία συγκάλυψη, τα τέμπια. Η συγκάλυψη πώς γίνεται, κύριε Σκουρί. Αφήνει την υπόθεση να σέρνει στα δικαστήρια και κάποια στιγμή φέρει την επικαιρότητα. Αυτό έτσι γίνεται. Δεν γίνεται μετά να θεσπιστεί μόνο στην επικαιρότητα και να πα γρήγορα. Εδώ η κυβέρνηση, ξαναλέω, έχει φροντίσει και μου λένε κάποιοι, διδάσκω το άρθρο μου, τι δουλειά έχει η κυβέρνηση δικαιοσύνη. Βεβαίως έχει. Διότι για να πάει τόσο γρήγορα η δικαιοσύνη, λοιπόν, είστε ο υπουργός δικαιοσύνης και νομοθέτησε μείωση των ενδιάμεσων χρόνων απολογιών, πήγε και έστεξε το δικαστήριο στη Λάσσα την έσω για να είναι έτοιμη να ξεκινήσει η δίκη. Αυτές είναι κυβερνητικές ενέργειες. Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μπαίνουμε ουσιαστικά στη τελική ευθεία της ευρωεκλογίας, σε δύο μήνες έχουμε ευρωεκλογίες. Ερώτηση. Έχουμε σε δύο μήνες. Και επειδή είστε και βουλευτής εκτός από υπουργός, και γυρίζετε μέσα στον κόσμο. Ανησυχείτε για τις κάλπες της 9η Ιουνίου. Έχουμε τα ομόφυλα ζευγάρια, έχουμε την ιστορία με τα τέμπη. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Ναι, πέστε μας. Μέχρι την περασμένη Κυριακή, ανησυχούσα αρκετά. Κυρίως διότι υπήρχε μια εμπεδομένη αίσθηση στην ελληνική κοινωνία ότι αυτές είναι χαλαρές εκλογές, ότι δεν βαριέσαι τι θα γίνει. Πολλοί λέγανε να στείλω και ένα μήνυμα στο Μητσοτάκη και διάφορα τέτοια. Αυτή η αίσθηση υπήρχε πολύ έντονη γύρω μου και αυτό και σε όλες μου τις ομιλίες που τις κάνω Facebook Live και μπορεί να δείτε ότι σας λέω την αλήθεια. Πάντα ξεκίναγα, παιδιά, μην είστε χαλαροί. Οι εκλογές δεν έχουν κρυθεί, δεν έχουμε κάνει συμβόλαιο ότι θα κερδίσουμε και διάφορα τέτοια. Αυτό λέω μέχρι την προηγούμενη Κυριακή, διότι την προηγούμενη Κυριακή αισθάνομαι το κλίμα έχει παντελώς αλλάξει. Είμαστε άλλο πολιτικό περιβάλλον. Η πρόταση δυσπιστίας από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, δηλαδή η συμμαχία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέας Αριστεράς, έθεσε ένα καινούριο δίλημα στις εκλογές. Τελικά, από όσους είδατε στη Βουλή, ποιος θέλει να κυβερνήσει, ο Μητσοτάκης ή η ζωή. Αυτό είναι το δίλημα που μπήκε. Ναι. Και λέω η ζωή, δεν το λέω τυχαία, γιατί αυτή πήρε την απόλυτη πρόταση τη πιστεία των πολιτών. Αν πείτε ένα πολιτικό αρχηγό που ξεχώρισε, ήταν η ζωή. Δεν ήταν ο Μανουλάκη, ούτε το Καχαλάκη. Ναι, το όνομά τη ακούστηκε πιο πολλέ φορέ από όλου. Δηλαδή, αλήθεια, ναι. Αν η κυβέρνηση πάρει ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιο είναι για εσά ένα ποσοστό που θέτεται.
όλη η Ελλάδα να είναι μπλε. Ξανατίθεται αυτό. Τι τίθεται. Σε μια χώρα που πολιτικοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές. Σε μια χώρα που πολιτικοποιούνται οι συνδικαλιστικές εκλογές. Εάν κάποιος πιστεύει ότι μια εθνική κάλπη ευρωεκλογών δεν παράγει πολιτικά αποτελέσματα, προφανώς πλανάται πλάνη κράν. Δεν λέω φυσικά ότι αν χάσουν εννοώ τις ευρωεκλογές, την άλλη μέρα θα πέσει η κυβέρνηση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό δεν θα συμβεί. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να σας πω και ψέματα ότι αν η Νέα Δημοκρατία είχε ένα κακό αποτέλεσμα, θα μπούμε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Προφανώς θα μπούμε. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο, κύριε? Έχουμε, πολλά έχουμε δηλαδή. Εγώ θέλω μόνο ένα παράδειγμα να θέσω, πριν με αφήσετε. Για τους φίλους μου μακούν. Αν μπορούν να σκεφτούν λίγο ψύχραιμα και λογικά. Πήγαμε στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο της Αθήνας με μια πολύ μεγάλη πρωτοπορία του Κώστα Μπακογιάννη. Πάρα πολλοί τότε, για διάφορους λόγους, θέλουν να στείλουν μηνύματα στην κυβέρνηση στον Μπακογιάννη. Άλλοι για το μεγάλο περίπατο, άλλοι γιατί ήταν συγγενείς του Πρωθυπουργού, άλλοι γιατί είχαν κουραστεί να τα κερδίζει όλο ο Μητσοτάκης, άλλοι γιατί εκείνη τη μέρα έκανε καλό καιρό. Δεν έχει σημασία. Για διάφορους λόγους. Και ήρθε ένας κύριος που στον πρώτο γύρο είχε πάρει, στο πόσο είχε πάρει, 14%. Και έγινε δήμαρχος Αθηναίων. Τι έχει συμβεί στην Αθήνα αυτό το πρώτο τρίμηνο της θητείας του νέου δημάρχου? Ακόμα και οι πιο φανατικοί του υποστηρικτές από το χώρο του κέντρου και δεξιά μιλάω, δεν εννοώ τους ακροαριστερούς, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν, ακόμα και αν δεν το ομολογούν, ότι μάλλον κάποιο πολύ μεγάλο λάθος έχει γίνει στην Αθήνα. Βλέπουν ένα δήμαρχο που έχει παραδώσει το δημαρχιακό μέγαρο στην άκρη αριστερά, που μιλάει για τα γκλόπ των μπάτσων που δεν είναι εκεί. Εντάξει, πώς δεν είναι τώρα. Εντάξει, τώρα μην πούμε. Πραγματικά δεν προλαβαίνουμε. Είπε, του κάνει μοντάζ αυτό. Ναι, το λέω για τον άνθρωπο. Ο δήμαρχος είπε ότι ήταν μοντάζ. Γιατί το πράγμα. Τώρα τα κλαπ των μπάτσων. Τα κλαπ των μπάτσων το είπατε και εσείς επαναλαμβάνοντας. Τα είπατε και εσείς τώρα μόλις. Κύριε Σκουρίς, βεβαίως. Κύριε Σκουρίς, το κλαίω. Ο κύριος δήμαρχος, αντί να πει στην κυρία, φύγετε έξω κυρία μου από το Δημαρχείο που τολμάτε και μιλάτε για γκλομπάτσον στο Δήμο της Αθήνας. Αντί να πει αυτό ο κύριος δήμαρχος, πάλι το ξαναπάτε το κλομπάτσον. Και κύριε να κάνει πλακίτσα με την κυρία αυτή. Καταλάβατε. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Λοιπόν. Ο κύριος Ζούκας έχει παραδώσει στο Δήμο της Αθήνας στην άκρα αριστερά. Λοιπόν, για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αν πάνε στην κάλπη να στείλουν μηνύματα να κάνουν την πλάκα τους, γεννιούνται τραγωδίες πολιτικές. Πάντως πρέπει να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε. Η Αθήνα είναι πλέον εχμάλωτη της άκρας αριστεράς για τα επόμενα 5 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Επειδή έχουμε έρθει πολλά μηνύματα που αφορούν τα χειρουργεία και λοιπά, θα τα πούμε από κοντά και γρήγορα. Ναι, μας έχει πει εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.